Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι. Χάζαμε 2-1. Οπότε τα πήγατε πολύ καλά. Τα πήγαμε πολύ καλά, αλλά αυτοί ήταν οι πιο συγκεντρωμένοι και το δείξανε. Στο Πανελλήνιο, λοιπόν, δύο Αλεξανδρουπόλητες καταφέρατε να πάρετε την τρίτη θέση. Πανελλαδικά, έτσι. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι μας κάνει και εμάς περήφανος. Γιατί στο Βόλιο νομίζω ότι τα πάμε καλά. Και στο Βόλιο και στον Πιτσβόλιο και γενικά στον αθλητισμό η Αλεξανδρούπολη τα πάει πολύ καλά. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το συντέκτη σου. Τα φιλαράκια λίγο να μιλήσουμε. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας, γεια σας. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό που κάνατε εσείς. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή κάθε φορά. Για εμάς είναι. Και για εσάς, έτσι. Δεν ξέρω. Να είμαστε στην Αλεξανδρούπολη και πιστεύω πως την εκπροσωπούμε. Mm-hmm. Και είμαστε χαρούμενοι που δίνουμε και χάρες και σε εσάς. Νομίζω ότι αυτό που είπα, επειδή είσαι και εσύ παίκτης του βόλεϊ, ήθελα να ρωτήσω ότι το beach volley ενδιαφέρει κατά πολύ στις συνθήκες, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, η άμμος... Έχουν κάποια ίδια χαρακτηριστικά, αλλά έχουν και μεγάλες διαφορές. Ναι, πολλές φορές ακόμα και ο αέρας, ο άνεμος, αν υπάρχει, έτσι δεν είναι... Επηρεάζει τα πάντα. Ήταν η δεύτερη φορά που εσύ συμμετείχες σε κάτι τέτοιο. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς προέκυψε όλο αυτό μέσα σου. Είπατε, δεν άκουσα. Πώς προέκυψε όλο αυτό μέσα σου. Και εσύ είσαι στο βόλι του εθνικού, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Το αγαπάτε και μες το άθλημα. Ναι, ναι, είναι... Μας αρέσει πολύ. Δεν σας ακούω. Βεβαίως να πούμε ότι πόσο εσύ ξεκίνησες και ήθελες από πέρσι, γιατί και πέρσι πήρες τη δεύτερη θέση μαζί με έναν άλλο συμπαίκτη σου και φέτος την τρίτη θέση και πήγατε εξαιρετικά καλά. Πώς και ξεκίνησε όλο αυτό με τον beach volley? Ναι, σκεφτήκαμε τη συμπαίκτη μου να αρχίσουμε και με το περσινό και με το φετινό έτσι, να κάνουμε προπονήσεις ώστε να διακριθούμε και στο beach volley. Γιατί είναι μια ευκαιρία, γιατί το καλοκαίρι δεν κάνουμε προπονήσεις στις άλλα μέσα. Οπότε για συντήρηση είναι μια χαρά. Οπότε για συντήρηση το ξεκινήσατε και καταλήξατε να παίρνετε μονίμως καλές θέσεις, έτσι, δηλαδή να παίρνετε μεγάλες διακρίσεις. Εσένα, καταρχήν δεν ξέρω αν το ξέρει η πόλη σου και χαιρόμαστε δηλαδή που αν δεν το ξέρει να της το πούμε εμείς το τι καταφέρατε δύο παιδιά. Είναι ο στόχος σου να συνεχίσει τον αθλητισμό, είναι κάτι το οποίο το αγαπάς, ενδιαφέρει και θες να το συνεχίσεις να το υπηρετείς? Ναι, είναι κάτι που το αγαπάω, μου αρέσει και είναι πολύ καλό γενικά ο καθένας να ασχολείται με τον αθλητισμό. Mm-hmm. Και ακόμα περισσότερο και με το βόλι, το οποίο μας εξηγεί εδώ πέρα ο κ. Χαραλωτίδης, είναι ομαδικό και τα πάμε καλά σε αυτό το άθλημα, έτσι. Αυτό είναι το καλό, βέβαια. Έχει και παρέα και προσπαθείτε να πετύχετε στόχους όλοι μαζί. Mm-hmm. Να πούμε βέβαια ότι εσύ ήδη προετοιμάζεσαι, θα συνεχίσεις. Το προσπαθήσω. Θα συμμετάσχει σε κάποιο άλλο τουρνουά αυτό το χρονικό διάστημα? Θα δούμε, δεν γνωρίζω ακόμη. Μάλιστα. Αλλά άμα πήξει κάτι φυσικά και θα συμμετάσχουμε. Εγώ να σου πω ένα ευχαριστώ εκ μέρους της Αλεξανδρούπολης και σε εσένα βεβαίως και στον φίλο μου εδώ. Γιατί νομίζω ότι το μεγαλύτερο και το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν παιδιά σαν και εσάς που αγαπούν αυτό που κάνουν, που δεν μένουν στατικοί. Ναι. Γιατί δεν μείνατε στατικοί, θα μπορούσατε τώρα το καλοκαίρι να τριγυρνάτε και να χαίρεστε το καλοκαίρι σας, αλλά εσείς είπατε να δοκιμάσετε κάτι το διαφορετικό, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, και αυτό που κάνω μας αρέσει. Το ξέρω και αυτό είναι το θετικό, ότι αυτό που κάνετε σας αρέσει και το υπηρετείτε πολύ πολύ καλά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και άλλες διακρίσεις, πολλές πολλές. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Δεν ξέρω βεβαίως αν το κράτος συνήθως επιδοτεί, δηλαδή δεν ξέρω τι σημαίνει αυτή είναι και για εσάς και πρακτικά σε ένα τέτοιο είδος τουρνουά. Δηλαδή αν η Ομοσπονδία μας βοηθάει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, εννοείται στο Πανελλήνιο τουρνουά τα ξενοδοχεία ήταν όλα πληρωμένα. Mm-hmm. Τα όμως οι βενζίνες, τα πήγαινε άλλα δηλαδή, ήταν από εμάς. Mm-hmm. Δύσκολα και αυτά όμως. Ναι. Δηλαδή θέλει λίγο και το κόστος να δείτε κάποια φορά πώς θα τα καταφέρετε και να μπορέσετε να συμμετάσχετε, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Έτσι. Συνήθως επιδοτήστε μετά, μοριοδοτήστε μάλλον. Ναι, ας πούμε, όσοι είναι μέσα στην τριάδα πάντα σε πανελλήνιο πρωτάθλημα, παίρνουν μόρια για τις πανελλήνιες εξτάσεις.
πανελλήνιες εξετάσεις, τις οποίες είσαι αυτά τα μόρα και θα τα αξιοποιήσεις πάλι για τον αθλητισμό. Ναι, επειδή ανάλογα βασικά, όποιος έχει στόχο κάτι ΕΦΑ, δηλαδή τη Γυμναστική Ακαδημία, τα μόρα θα το βοηθήσουν. Γιατί όταν πηγαίνει για Γυμναστική Ακαδημία, τα μόρια αυξάνονται. Το 10 νομίζω γίνεται 20%. Τον έχει στόχο, το στόχο αυτό. Στόχος μου είναι η Γυμναστική Ακαδημία και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Είναι κάτι το οποίο το αγαπάς πολύ και θες να το κάνεις πλέον επαγγελματικά να ζεις από αυτό, δεν είναι. Στο μέλλον, άμα τύχει. Τι άμα τύχει, εσύ το έχεις βάλει τις βάσεις τόσα χρόνια. Έχουμε ακόμα πολύ καιρό και πολλή δουλειά. Έχετε πολύ καιρό και πολλή δουλειά, αλλά έχετε και πολλή διάθεση για αυτό που κάνετε. Οπότε και δεν φοβάμαι. Μέσα σε πολύ δύσκολους καιρούς, βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι είσαι πολύ μικρός και ξέρεις πολύ καλά το τι συμβαίνει γύρω σου. Ναι. Το αντιλαμβάνεσαι, υποθέτω, δεν είναι. Λογικά. Λογικά, έτσι, γιατί όλα έχουν επίπτωση. Οπότε και να ρωτήσουμε πώς ένα παιδί στην δική σου ηλικία τα βιώνει όλα αυτά και πώς εξακολουθεί, να ονειρεύεσαι, να βάζει στόχους, να προσπαθεί να τους πραγματοποιήσεις, δεν είναι. Όταν το αγαπάς το άθλημα, συνεχίζεις. Σε μια Ελλάδα που είναι δύσκολη για εσάς τώρα, σε αυτήν την ηλικία που είστε. Ναι. Ευτυχώς εδώ πέρα έχουμε μια ομάδα η οποία είναι στην Α1 και έχουμε και μια δεύτερη ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Α2 και μας βοηθάει να παίρνουμε παιχνίδια. Οπότε και ας το πούμε για σένα, ο αθλητισμός είναι ο τρόπος διαφυγής και ο δικός σου προσωπικά. Δηλαδή να το δώσω ένα επάγγελμα κάπως έτσι. Όχι, αν είναι ο προσωπικός σου τρόπος διαφυγής. Δηλαδή βλέπεις, κάθε νέος που είναι στην ηλικία σου λίγο δυσκολεύεται αυτό το χρονικό διάστημα. Να λίγο τα οικονομικά των γονιών, να λίγο που έχει απελπιστεί με όλα αυτά που βλέπει, να που δεν ξέρει αύριο μεθαύριο τη ζωή του τη φυλάσσει αυτή η χώρα. Δεν ξέρω αν αυτά τα ερωτήματα τα έχεις, να μείνω στην Ελλάδα. Να κάνω τι, να δουλέψω πού, να πάω πού, βλέπω τι τραβάνε. Δεν ξέρω δηλαδή αν αυτά τα ερωτήματα τα βιώνεις εσύ. Το μόνο τώρα που έχω να πω αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψω, προπονητικά εννοώ, και ό,τι τύχει, ό,τι κάτσει. Έχεις όνειρα όμως. Εννοείται πως έχω όνειρα. Αλλά δεν μπορεί να σε στερήσει και κανένας. Ναι. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, από όλους αυτούς, ενώ τους πολιτικούς και όλες αυτές τις αποφάσεις που παίρνονται για εσένα χωρίς εσένα. Επηρεάζουν, αλλά η θέληση είναι πάνω από αυτά. Μπράβο, αγόρι. Μπράβο το παιδί μας. Έτσι, η θέληση να είναι πάνω από αυτό. Γιατί και εμείς μην νομίζεις, δεν σας περιμένουμε λίγο. Να έρθετε να δώσετε μια νέα πνοή γενικότερα στον τόπο μας, γιατί δεν τα βλέπουμε καλά τα πράγματα. Και αν και εσείς δεν έχετε διάθεση και έχετε απογοητευτεί, τη βάψαμε νομίζω, έτσι. Πώς τα βλέπετε αλήθεια όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω? Δύσκολα. Πώς το παίρνουν να τα βγάζουμε? Κατηγορείτε τους μεγαλύτερους για αυτά που θα κάνουν? Εγώ προσωπικά, όχι. Βασικά δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε άλλοι που βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Αυτό. Πολιτική εσωτερική της χώρας ή πολιτική εξωτερικά? Εσωτερική πιστεύω. Εσωτερική κυρίως, έτσι. Ναι. Πιστεύεις ότι θα αλλάξει κάτι? Μετά από μια πτώση έρχεται μια μεγάλη άνοδος, οπότε πιστεύω πως ναι. Κοίταξε, η άνοδος αρχίζει στην ηλικία σου, Χαραλαμπίδης. Όταν βγεις από το σχολείο και αρχίζεις να δουλεύεις. Μακάρι. Τότε θα έρθει και η άνοδος, πιστεύω. Και μέχρι τότε δεν ξέρουμε. Είναι συνέχεια δηλαδή. Το έχουμε λίγο μια έθνοια. Το έχουμε λίγο. Τώρα πρώτη ηλικία που θα πας, αλλάζει και το σύστημα. Δεν ξέρω, σας έχουν ενημερώσει κάτι, σας έχει πει? Κάτι άκουσα, αλλά δεν ξέρω ακόμα. Ούτε το Υπουργείο Παιδείας δεν ξέρει ακόμα. Μη στεναχωριέσαι καθόλου. Δηλαδή δεν μπορεί να σε ενημερώσει, γιατί ούτε το ίδιο έχει ενημερώσει. Δεν έχει καταλήξει καν. Οπότε τόσα χρόνια το ακούμε όλο αυτό. Γιατί υποθέτω ότι και το σύστημα μέχρι στιγμής είναι λίγο άδικο, έτσι όπως γίνεται το θέμα για να μπει σε μια σχολή γενικότερα. Αλλά μακάρι τουλάχιστον στη δική σας τη σχολή να είναι τα πράγματα πιο απλά. Ο αθλητής, ο οποίος έχει διακριθεί, να μπορεί να μπαίνει πιο εύκολα. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος σου? Από Σεπτέμβριο ο στόχος μου είναι να θα πάμε πιο καλά με την ομάδα. Γιατί είσαι πλέον εφήβων που λένε. Είμαι παμπέδες, παιδες. Έφυγε, δεν γίνεται. Γιατί έχουν απαγορεύσει τώρα ηλικίες. Δηλαδή, από 95 και κάτω επιτρέπεται το εφηβικό. 96, 97, 98, οι ηλικίες αυτές απαγορεύονται. Είσαι παμπέδες, λοιπόν. Ναι. Αυτό. Οπότε μετά θα μπει στο εφηβικό, έτσι, και μετά, αν όλα πάνε καλά, στο αντρικό. Το αντρικό, δηλαδή, ποιες ηλικίες κοιτάμε είναι? Το αντρικό μπορεί να σου πάρω από την ηλικία. Ό,τι ηλικία θέλουν.
Αλλά έχει απαιτήσεις, πρέπει να είσαι καλός. Mm-hmm. Να έχεις ικανότητες. Και να αφοσιωθείς και να αφιερωθείς αυτό, έτσι. Ναι. Πάρα πολλές ώρες, πάρα πολλές συνέχεια. Οπότε, ο επόμενος στόχος είναι να πάει καλύτερα η ομάδα του Εθνικού Παίδες Παμπέδες. Ναι. Έτσι. Μαζί εκεί πέρα με τα υπόλοιπα τα παιδιά. Φιλίες έχετε μεταξύ σας? Εννοείται, και μέσα και έχει στο γήπεδο. Είναι μεγάλες φιλίες εκεί. Γίνονται κιόλας. Mm. Δεν ξέρω. Θυμάστε έτσι κάποιον αγώνα που σας είχε δυσκολέψει και τα καταφέρατε? Στους Παμπέδες που ήταν ένα πανελλήνιο, στο πω. Στον Κιλκίνης παίζαμε τελικό με τον Ηρακλή. Σε εκείνο σημείο, όταν χάνουμε το πρώτο σετ, πεισμόνουμε όλη η ομάδα και γυρίσαμε ένα όλη ρεπεθνή. Το πήραμε 3-1 και δεν το πήραμε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είδες ότι είσαι μια φορά τι κάνει. Μια χαρά. Οπότε ο πρώτος στόχος είναι αυτό, η ομάδα του Εθνικού. Δεύτερος? Το σχολείο. Να το πηγαίνουμε καλά, να το πάω καλά στο σχολείο, γιατί από φέτος λίγο τα πράγματα δυσκολεύουν. Mm-hmm. Και εκεί όμως και στο σχολικό το πρωτάθλημα θα συμμετάσχεις, υποθέτω. Από το χρόνο ναι, γιατί γίνεται πανελλήνιο. Και κάθε 2 χρόνια γίνεται, όποιος βγει πρώτος ας πούμε, στην Ελλάδα, εκπροσωπεί την Ελλάδα, δηλαδή τη χώρα μας, τον παγκόσμιο. Mm-hmm. Βεβαίως εκεί πέρα πρέπει γενικά το σχολείο να έχει καλή ομάδα, έτσι δεν είναι? Μόνο με μαθητές του σχολείου πρέπει να είναι. Οπότε θα πρέπει το υλικό, ας το πούμε, να είναι καλό, ώστε να κάνετε μια καλή ομάδα μεταξύ σας. Εννοείται. Στο λύκειο που θα πάω εγώ, στο τρίτο λύκειο, μαζεύονται όλοι οι αθλητές του Εθνικού. Οπότε εντάξει, οπότε θα μπορέσετε να φτιάξετε με αυτήν την ομάδα. Ναι. Είναι μια χαρά. Τα φιλαράκια πάλι είναι εμένα. Και θα πάρουν και το σχολικό και θα το δείτε. Θα τους αρέσει και πολύ, νομίζω, δεν είναι? Μακάρι. Ναι, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Πες μου το. Στον πρώτο άνθρωπο στον οποίο και μοιραστήκε τη νίκη σου. Με τους συμπαίκτες μου. Mm-hmm. Με τους φίλους. Κατευθείαν τηλέφωνο, παιδιά, τα καταφέραμε. Τι να μην βρίζει. Αλλά πρώτα γονείς. Mm-hmm. Με τους γονείς. Μπαμπάς. Οι οποίοι ήρθαν, σε είδαν από κοντά. Ο μπαμπάς μπόρεσε και ήρθε. Η μαμά δυστυχώς δεν μπόρεσε. Αλλά με στηρίζει πολύ για αυτήν. Είχαμε τα τηλέφωνα. Μαμά, γυρνάω νικητής. Φτιάξε φαγητό. Έτσι. Πάντα. Και πάλι άνοιξε θερμοσύμφωνο. Έτσι. Γενικότερα. Μπράβο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα και υποθέτω ότι οι προπονητές έχετε στον πιτσπόλη ή όχι μόνοι σας. Σαν ομάδα πάτε. Έχουμε κάνει προπονήσεις με κάποιους συμπαίκτες μας που είναι στη σάλα, δηλαδή στο βόλιο το κανονικό, οι οποίοι είναι μεγάλο επίπεδο παίχτες. Mm-hmm. Έχουν πάρει την ένατη θέση στον κόσμο. Mm-hmm. Και πρώτοι στο Πανελλήνιο κάθε χρόνο. Σχεδόν. Οπότε κάθε φορά αυτοί οι άνθρωποι σας βοηθάνε. Ναι. Κάθε δηλαδή ασχολούνται μαζί σας. Μας παίρνουν στα σοβαρά. Πολύ σημαντικό αυτό και μπράβο τους πρέπει να πούμε, δεν είναι? Εννοείται. Γιατί αν οι μεγαλύτεροι δείχνουν και τον δρόμο στους μικρότερους, ξέρουμε ότι μονίμως το φυτόριο αυτό του Εθνικού, αλλά και γενικότερα το παιδί που ασχολούνται με το βόλι, μονίμως θα ανατροφοδοτείται εκ των έσων. Τι να σου ευχηθώ? Καταρχήν να σου ευχηθώ να έχεις καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Κοίτα να κάνεις κανένα μπάνιο. Τώρα έχουμε και άλλο τουρνά. Δεν τελειώσουμε. Δεν τελείωσες. Τι τουρνά έχεις πάλι? Τώρα λογικά θα φύγουμε στη Βουλγαρία, έτσι άκουσα. Με τον Εθνικό. Με τον Εθνικό. Ωραία. Με τους Παμπέδες και Παίδες. Και εσύ ως Βουλγαρία. Θα πάτε κοντά στη θάλασσα ή όχι? Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θέλει. Θέλω να πω ότι θα έχεις καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή έναρξη στο Λύκειο. Να φτιάξετε και εκεί μια καλή ομάδα και να κοιτάξετε να περάσετε το δυνατόν καλύτερα τις χρονιές του Λυκείου. Γιατί τα θυμάσαι αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ακόμα και εμένα που σου λέω. Λοιπόν, και εγώ. Εμείς ευχαριστούμε. Μπράβο και σε εσένα, μπράβο και στο συμπαίκτη σου. Μιας και καταφέρατε και βγήκατε τρίτη σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Και αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ σπουδαία κατάκτηση. Και τραυματίας. Και τραυματίας. Κοίτα λοιπόν να αναρρώσεις και καλά. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά. Προσανατολίστε και εσείς τα παιδιά σας. Έρχεται Αύγουστο, Σεπτέμβριος. Ξεκινούν τα αθλήματα. Προσανατολίστε τα παιδιά σας στον αθλητισμό. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, έτσι ώστε να έχουν ένα. Βλέπετε και το ήθος των παιδιών, βλέπετε και το. Και την υγεία τους και το ζώμα τους και το ύψος τους, δόξα τω Θεώ να έχουν. Πραγματικά προσανατολίστε τα και να κάνουν αυτό που αγαπάνε.
πρέπει κάθε παιδί σε αυτή την περιοχή να πηγαίνει και ένα άθλημα. Και δεν έχει και μεγάλο κόστος, γιατί ξέρω ότι πολλές φορές τα μετράτε και αυτά. Δεν έχει κόστος να πάει σε μια ομάδα και να μάθει έτσι πέντε πράγματα. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά βλέπουμε το δεύτερο τμήμα σε ό,τι έχει να κάνει με το βίντεο το οποίο και αφορά στο σεμινάριο Τεχνολογικού Μουσείου Θράκης. Σεμινάριο σκηνοθεσίας για βίντεο κλιπ. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο, τελευταία εκπομπή στις 4 ώρα. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά, να είστε καλά.